Μόνο σεβόμενοι το περιβάλλον μπορούμε να έχουμε μέλλον. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, με την Aegean Rebirth, αυτή τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Μία από τις πολλές συνεργασίες που έχει ο Δήμος. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια στα θέματα της ανακύκλωσης, της κομμωστοποίησης, της ενεργειακής εξοικονόμησης. Τώρα με την Aegean Rebirth κοιτάμε πώς θα προστατεύσουμε το θαλάσσιο μας πλούτο που υπάρχει εδώ. Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι εργασία αυτή με το δίκτυο που τοποθετήσαμε στο ποταμό Νέδοντα και συνεχίζεται και σήμερα και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει διεκδικεί τη συμμετοχή του σε 16 και κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. Μια προσπάθεια συλλογική που προφανώς έχει ως προτεραιότητα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Λιμενάρχη, τα μέλη του Λιμεναρχείου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εδώ και τον Πρόεδρο, τον υπεύθυνο του Aegean Rebirth που είναι μαζί μας, τα άτομα της διεύθυνσης, τους εργαζόμενους διεύθυνσης καθαρκέτας και όλο τον κόσμο, όλους τους εθελοντές που είναι μαζί μας για αυτή την προσπάθεια. Αυτές προσπάθειες που είναι πολύ σημαντικές, που έχουν ξαναγίνει, γίνονται σήμερα και θα γίνουν και στο μέλλον. Δήμαρχε, πώς σχολιάζετε πίσω αυτή την ποσότητα των αντικειμένων που βγήκαν μόλις σε μία μέρα? Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μείνουν, να τα βλέπουν οι συμπολίτες μας, να κατανοήσουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι λύση να κρύβουμε τα απορρίμματα. Τα απορρίμματα πρέπει να τα ανακυκλώνουμε, πρέπει να τα επαναχρησιμοποιούμε, όχι να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Με χαρά επιστρέφουμε λοιπόν στην Καλαμάτα. Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν το 2017, αν θυμάστε. Με χαρά βλέπουμε ότι ο Δήμος, η συνεργασία μας με το Δήμο, με το Λιμενικό Ταμείο και με το Λιμεναρχείο είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Με τη δράση αυτή και με την εγκατάσταση του σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, η Καλαμάτα μπαίνει και επίσημα πλέον στο δίκτυο Μπλε Δήμων. Μέχρι στιγμής είδαμε ότι και ο Δήμαρχος έκανε σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσει τη συμμετοχή της Καλαμάτας στο δίκτυο Μπλε Δήμων. Είναι, να θυμίσουμε, ο πρώτος Δήμος στην Πελοπόννησο που μπαίνει σε ένα εθνικό δίκτυο. Σκοπός μας λοιπόν είναι, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, να συνεχίσουμε τις ολιστικές παρεμβάσεις που έχουμε στην περιοχή, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και απορρίπανσης. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει ένα δίκτυο στο ποταμό Νέδωνα για να συγκρατούμε τα φερτά υλικά. Υπάρχει πλέον και σταθμός εδώ πέρα στην πόλη της Καλαμάτας. Έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα που εμπλέκει την εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση των τοπικών αρχών και τις συνέργειες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους φορείς εδώ πέρα στην Καλαμάτα για την βοήθεια που δίνουν σε αυτό το εγχείρημα. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την προσπάθεια των εθελοντών και τη συνεργασία που έχουμε με την ομάδα της Aegean Rebirth, με τον κύριο Σαρελάκο. Και ο Δήμος Καλαμάτας και το Λιμενικό Ταμείο έχουν συντονιστεί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και βλέπετε όλοι το αποτέλεσμα, ότι πραγματικά αυτά που πρέπει ο πληθώσεις δυστυχώς δεν μας τιμούν. Και η προσπάθεια είναι συνεχής. Δεν είναι μόνο ότι θα ξελαφρώσουμε το βυθό από όλα αυτά τα απορρίμματα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι περνάμε ένα μήνυμα με αυτό που γίνεται, ότι οι θάλασσες μας πρέπει και μπορούν να είναι καθαρές με την προσπάθεια όλων μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοηθούν και σε εσάς που καλύπτετε αυτή την εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν οι συμπολίτες μας και όλοι, και ειδικά οι μικρότεροι, οι νεότεροι, ότι η ανάπτυξη της περιοχής μας έχει σχέση με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την αηφορία, τις καθαρές θάλασσες και όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.